Το νησί των ευχάριστα πρόσμενων, πολυδιάστατων και ξεχωριστών ταξιδιωτικών εμπειριών. Ένα καταφύγιο εναλλακτικού τουρισμού με αμέτρητους κρυμμένους θησαυρούς. Και ένα από τα θαύματα της φύσης, μια ανεπανάληπτη και αυθεντική εμπειρία για εκείνους που θα βρεθούν στη Λέσβο, είναι σίγουρα το πολυθωμένο δάσος στο Σίγρι. Πρόκειται για ένα από τα δύο μεγαλύτερα πολυθωμένα δάση του κόσμου και καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν και να απολαύσουν τη μοναδική ομορφιά της Άγριας Ορχιδέας και όχι μόνο. Ένα νησί παράδεισος για όσους αποζητούν φυσιολατρικές δραστηριότητες, παρατήρηση της Άγριας Χλωρίδας και γαλήνιες διακοπές. Το ρεπορτάζ είναι της Μυρσίνης Τζινέλη. Το πάρκο του απολιθωμένου δάσους στο Σίγρι, πέρα από τα μοναδικής αξίας απολιθωμένα δέντρα που φιλοξενεί, είναι ιδανικός προορισμός για την παρατήρηση και αναγνώριση της Άγριας Χλωρίδας στη Δυτική Λέσβο και ιδιαίτερα των 13 ειδών Άγριας Ορχιδέας που φιλοξενεί. Το πάρκο του απολιθωμένου δάσους προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα να μετατρέψουμε αυτόν τον φυσικό πλούτο που απλόχερα χαρίζει η φύση στο νησί της Λέσβου σε ένα ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν. Με ποιο τρόπο? Τα στελέχη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας υποδέχονται τους επισκέπτες, τους καθοδηγούν και τους οδηγούν μέσα από τις πλακώστρωτες διαδρομές του πάρκου του απολιθωμένου δάσους να γνωρίσουν τους μοναδικούς βιοτόπους της Ορχιδέας, να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη φυτών που έχουμε στο νησί και να τους καθοδηγήσουν έτσι ώστε να αντιληφθούν αυτό τον μοναδικό πλούτο, αποκομίζοντας μια μοναδική εμπειρία για την άνοιξη στη Λέσβο. Πραγματικά αποτελεί έναν μοναδικό βοτανικό παράδεισο διεθνώς. Η Άγρια Ορχιδέα Όρφης της Λέσβου είναι μοναδική και δεν συναντάται σε κανένα άλλο σημείο ανά τον κόσμο. Είναι ο σημαντικότερος βιότοπος για τις ορχιδέες στη Δυτική Λέσβο. Είναι όλες προστατευόμενα είδη και εδώ έχουν βρει το καταφύγιο, γιατί κάθε χρόνο βρίσκουμε περισσότερες. Με την πιο σημαντική να είναι η όφηση της Λέσβου, που φύγεται μόνο εδώ στη Δυτική Λέσβο και πουθενά άλλο στον κόσμο. Πάνω από 300 είδη διαφορετικά φυτών, όπου μαζί με τις ορχιδέες της σπάνιας μπορεί ο επισκέπτης να περπατήσει με ασφάλεια και να τις δει δίπλα του, μπορεί παράλληλα να δει και άλλα είδη, όπως τον έχουμε ονομάσει εμείς στο βοτανικό κήπο, με διάφορα ονοματικά, όπως γκορτιές, όπως ρίγανοι και φυτά τα οποία τα συναντάμε μόνο εδώ. Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο είναι η ανθοφορία των άγριων λουλουδιών και των ειδών άγριας ορχιδέας που φύονται στη Λέσβο. Ο βοτανικός κήπος του απολιθωμένου δάσους Λέσβου στο Σίγρι είναι ο καλύτερος τόπος για να τα απολαύσετε. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους διοργανώνει καθ' όλη τη διάρκεια της Άνοιξης εξορμήσεις, όπου ο επισκέπτης μαζί με τους απολιθωμένους κορμούς δέντρων 20 εκατομμύριων ετών που ανακαλύπτει, παρατηρεί και τα σύγχρονα φυτά που στολίζουν με τα χρώματα και τα αρώματά τους στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου, που είναι παγκόσμιο γεωπάρκο. Είμαι καθηγητής στο UCL, στο University College London. Ερχόμαστε κάθε χρόνο στο απολιθωμένο δάσος εδώ στο Σίγρι. Και κάνουμε μια εκπαιδευτική εκδρομή με τελειόφοιτους του Πανεπιστημίου και είναι η πρώτη μας στάση πάντα στο Σίγρι, το οποίο είναι κάτι το συγκλονιστικό. Είμαι από την Λονδίνο, δεν έχει αυτό στο Λονδίνο. Τα λόγια είναι φτωχά σε αυτό που είδαμε και στην υπέροχη ξενάγηση. Παρότι έχω ξαναέρθει όταν ήμουν παιδί, είμαι εντυπωσιασμένη. Είμαι από την Τινησία, που λατρεύω το νησί, μια καταπληκτική ιστορία, καταπληκτική φύση, μοναδικό απολιθωμένο δάσος, φοβερός πλούτος.